το γεράκι και τα περιστέρια. Ένα γεράκι είχε από καιρό βάλει στο μάτι ένα κοπάδι περιστέρια. Μα όσες φορές και αν είχε πέσει απάνω τους, από ψηλά για να πιάσει κανένα, εκείνα είχαν προφτάσει να χωθούν στον περιστεριώνα τους. Το γεράκι νόμισε πως αυτό γινόταν γιατί έβλεπαν τη σκιά του. Περίμενε λοιπόν μια μέρα που είχε συννεφιά. Δοκίμασε πάλι, μα και πάλι τίποτα δεν πέτυχε. Στο τέλος, το πεινασμένο γεράκι αποφάσισε να μεταχειριστεί πονηριά. Ανέβηκε στην κορυφή ενός δέντρου, εκεί κοντά, και φώναξε στα περιστέρια. «Γιατί προτιμάτε να ζείτε αδιάκοπα με φόβο και λαχτάρα, ενώ αν με κάνετε βασιλιά σας, εγώ θα σας φυλάω και θα σας σώζω από κάθε επίθεση». Τα ανόητα περιστέρια πίστεψαν το γεράκι και το έκαναν βασιλιά και προστάτη τους. Μόλις όμως το γεράκι κάθισε στο θρόνο, έβγαλε τούτη τη διαταγή: να του φέρνουν κάθε μέρα να τρώει ένα περιστέρι. Επιμύθιον. Όσοι παραδίδονται μόνοι τους στα χέρια ενός τυράννου είναι άξιοι της τύχης τους.